Η Άννα Βύση άφησε για λίγο την πίστα του Show 12 που παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκε φιλανθρωπικό μπαζάρ, το οποίο διοργανώνεται σε γνωστό ξενοδοχείο στη συμπρωτεύουσα. Τέτοιες πρωτοβουλίες, παιδιά, είναι υπέροχο να τις παρακολουθείς. Θέλω έτσι να πω ότι αυτό που αισθάνομαι, τα παιδιά τελικά σήμερα μας μαθαίνουν πιο πολλά από τους μεγάλους. Κάτι τέτοια είναι που δείχνουν στον κόσμο ότι ανθρωπιά χρειαζόμαστε, αγάπη και τι να σας πω, η δημιουργικότητα των παιδιών αυτών είναι κάτι το εκπληκτικό. Ακούς μουσική συνέχεια δηλαδή? Ναι. Ωραία, σε βοηθάει να είσαι καλύτερα, χαίρεσαι, στεραχωριέσαι και όλα από τη μουσική? Δεν κλαίσεις με τα λυπημένα τραγούδια? Τα έσοδα θα διατεθούν σε ιδρύματα της πόλης και τα παιδιά που φιλοξενούνται σε αυτά κατασκεύασαν μόνα τους τα αντικείμενα, τα οποία ενθουσίασαν την Άννα Βύση. Εγώ χρόνια έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, είναι σαν να... είναι και αυτή μια πατρίδα μου. Μετά από την Κύπρο και την... μετά από τη Λάρνακα που γεννήθηκα, την Αθήνα, είναι η Θεσσαλονίκη για μένα. Είναι σπουδαίο μέρος η Θεσσαλονίκη. Για το καλοκαίρι. Έγραψα χαρακτηριστικά προχθές στο Twitter ότι αυτός ο τόπος με κάνει και τα βρίσκω πάντα με τον εαυτό μου. Η τραγουδίστρια που πριν από λίγο καιρό έχασε τον πατέρα της προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες της. Το καλοκαίρι, όπως λέει, θα κάνει λίγες συναυλίες καθώς θέλει να ηρεμήσει. Ενώ έκπληξη της προκάλεσε η επίθεση του Ηλία Κασιδιάρη στη Λιάνα Κανέλη και τη Ρένα Δούρου. Είναι από αυτά που δεν θες να βλέπεις, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν. Και είναι απόρριες, πιστεύω, μεγάλης αγανάκτησης, μεγάλου στρες. Νομίζω ότι δεν περίμενα να το δω πάντως αυτό στην τηλεόραση και ειδικά μεταξύ τέτοιων ανθρώπων. Τι να σας πω. Είμαι κι εγώ μία από τους ανθρώπους που τα έχω λίγο χαμένα, έως πολύ. Και πραγματικά, ενώ σύντομα ψηφίζω, ακόμα μέσα μου δεν έχω αποφασίσει, γιατί θέλω να είναι πολύ υπεύθυνη αυτή η ψήφος που θα ρίξω. Μου αρέσει ακόμα η μουσική. Νομίζω ότι αν πολιτευτώ, θα χάσω την αγνότητά μου απέναντι σε αυτό που αγαπάω να κάνω. Η Άννα Βύση φωτογραφήθηκε με τους θαυμαστές της και ενημερώθηκε για την οικονομική κατάσταση των ιδρυμάτων που χρειάζονται τη συνδρομή όλων ώστε να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τα παιδιά που έχουν ανάγκη.